άνοιξε και πάλι για το κοινό το Σάββατο 1η Απριλίου το Ενιδρείο Μουσείο του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών που είχαν προγραμματιστεί για τη συντήρηση και ανακαίνιση των εκθεσιακών χώρων και του εξοπλισμού του. Οι εργασίες διήρκησαν πάνω από ένα μήνα, καθώς ξεκίνησαν στις 13 Φεβρουαρίου και όλο αυτό το διάστημα εκτελέστηκαν με ασφάλεια οι απαραίτητες συντηρήσεις των εσωτερικών χώρων, καθώς και του ηλεκτρομηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, με χρήματα που διατέθηκαν από ιδίους πόρους του σταθμού. Ο στόχος ήταν να γίνουν οι εγκαταστάσεις πιο λειτουργικές και φιλικές προς τους επισκέπτες, ενώ ειδικά για τα παιδιά η επίσκεψή τους να γίνει περισσότερο βιωματική και διαδραστική. Οι εργασίες αφορούσαν αρχικά την τακτική συντήρηση όλου του εξοπλισμού και των δεξαμενών έκθεσης του ενιδρίου, με τις όποιες δυσκολίες υπήρχαν κυρίως τη μεταφορά των οργανισμών σε δεξαμενές καραντίνας, όπως λέγονται οι προσωρινοί χώροι φιλοξενίας τους, μέχρι να επιστρέψουν στους οικίους χώρους στους οποίους βρίσκονταν. Μπείτε στο rodiaki.gr για να διαβάσετε περισσότερα για το θέμα.